Βέναμε, ήταν σε ανάπτυξη αγορά και την ενίσχυε έτσι τον γκλάμουρ της τηλεόρασης. Ήταν αμφιρές εποχές για την αγορά, για τα κανάλια. Θυμόμαστε και κάποιες από αυτές τις παραγωγές που ήταν και live. Δηλαδή φτάσαμε σε σημείο και η ΕΡΤ θυμάμαι έκανε βραδιές, πολύ παλιά, που μαζί με τους τηλεθεατές γινότανε και ρεβεγιόν στο στούντιο. Και η Κορομιλά παλιά και κάποια μαγνητοσκοπημένα ήτανε. Αλλά θυμόμαστε βραδιές live, να περνάει δηλαδή η τηλεόραση και οι παρουσιαστές να περνούν τη βραδιά με το κοινό. Τώρα πήραμε αποστάσεις από αυτό. Κονσέρβα έχει ήδη ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα και βλέπουμε ακόμα και reality. Αυτοί οι αγρότες στον Αλφα έχουν γίνει superstar. Ούτε το Sex and the City δεν έχει προβληθεί τόσες φορές όσο τα επεισόδια με τις νύφες. Και κάτι, όσο. Ναι, θα το εξαντλήσουν μέχρι τέλος. Ειδικά όταν είναι και φτηνή η παραγωγή του και προβαλλόμενο έχει και καινούργιες διαφημίσεις, θα το φτάσουν μέχρι να το πατήσουν όσο κάτω. Αντέχει, όσο αντέχει. Και όσο αντέχει και το κοινό. Εγώ νομίζω δεν αντέχει το κοινό. Και ιδιαίτερα αυτοί που είναι εξαρτημένοι από την τηλεόραση, αυτοί που θα μείνουν αυτές τις μέρες μπροστά στη τηλεόραση, είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα, είτε για λόγους οικονομικούς είτε άλλους. Ασθενείς. Είναι αυτοί δηλαδή που την έχουν ανάγκη την τηλεόραση. Και ακριβώς αυτοί είναι τώρα υποχρεωμένοι να τρώνε την κονσέρβα που ακριβώς λόγω ανάγκης ούτως ή άλλως τα έχουν δει τα επεισόδια. Γιατί να μέναμε στο σπίτι κάποιοι που δεν προλαβαίναμε, καλά, εγώ τα βλέπω λόγω δουλειάς. Αλλά κάποιοι που δεν τα είχαμε δει τώρα να τα δούμε, εντάξει. Δυστυχώς το κοινό το σκληρό της τηλεόρασης, το κοινό που είναι αυτό στο οποίο έχει το στόχο της, αυτό θέλει να το καλλιεργεί, αυτό το κοινό είναι το πιο αδικημένο ξαφνικά. Βέβαια, τόσο δύσκολες οικονομικά εποχές, πώς να πεις και στα κανάλια που εργάζονται και εκεί οι άνθρωποι, ξοδέψτε για προγράμματα της μιας βραδιάς. Υπήρχαν όμως λύσεις. Θυμάσαι σε κάτι επεισόδια που ήταν οι αγαπημένες σειρές που πήγαινε ο τραγουδιστής της μόδας και κάνανε μικρά γλεντάκια. Επιστροφή στο παρελθόν είναι η λύση, δηλαδή, έτσι. Κοίταξε, αυτές τις μέρες βλέπουμε. Να ξαναθυμηθούμε τα εορταστικά. Τα εορταστικά τα παλιά. Πριν της μεγάλης υπερπαραγωγής. Έχει και μια νοσταλγία. Την προηγούμενη λίγο. Θυμόμαστε και λίγο τα νιάτα μας, τα περασμένα μεγαλεία. Αυτές τις μέρες το Μέγκα, για δικούς του λόγους, γιορτάζει τα γενέθλιά του. Δείχνει αγαπημένες σειρές που πραγματικά ήταν δημοφιλής και με χαρά τις ξαναβλέπουμε, όποιος αντέχει να ξενυχτήσει, ας πούμε η σειρά των 10 μικρών Μίτσων, που ήταν από τις πολύ αγαπημένες δουλειές του Λαζόπουλου, και ξαναπροβάλλεται, το ξαναβλέπεις με χαρά, επειδή δεν προβλήθηκε πολλές φορές, γιατί έχει τα δικαιώματα του Λαζόπουλος, το ξαναβλέπεις με χαρά, αν αντέχεις να ξενυχτήσεις βέβαια. Αλλά και υπάρχουν αυτό κάποιες επιλογές λοιπόν. Υπάρχουν. Για μένα οι καλύτερες επιλογές είναι οι ξένες ταινίες. Μάλιστα. Ακόμα και αυτές που τις έχεις ξαναδεί, επειδή είναι χολιγουδιανές παραγωγές, επειδή είναι, τις βλέπεις με χαρά. Νομίζω ότι η καλύτερη απόλαυση τα Χριστούγεννα για κάποιον που μένει στο σπίτι είναι παλιές ξένες ταινίες. Ναι, επιλέξει τις ξένες ταινίες για να περάσει ποιοτικά τουλάχιστον 2 ώρες. Μας είπες για εποχές που αλλάζουν. Τηλεοπτικά αυτό πώς μεταφράζεται? Μεταφράζεται στο ότι βλέπεις μικρές πλην σαφείς αλλαγές στα προγράμματα. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην ενημέρωση, τι επιπτώσεις θα έχει στην ψυχαγωγία? Πώς θα δούμε την τηλεόραση να διαμορφώνεται στα επόμενα χρόνια, δηλαδή? Νομίζω ότι η ενημέρωση δεν θα είναι χαμένη. Ακριβώς επειδή οι εποχές είναι δύσκολες, ο κόσμος ναι μεν θέλει και την ψυχαγωγία του, αλλά δεν θέλει να χάνει την επαφή με την πραγματικότητα. Και βλέπεις ότι υπάρχει μια στροφή προς εκπομπές που κάτι του λένε. Μπορεί να είναι το τετριμένο, το trivial της ενημέρωσης, το μεγαλύτερο δέντρο, τα περισσότερα φωτάκια, το σκυλί που δάγκωσε, μπορεί να είναι τέτοια στοιχεία, το infotainment που λένε. Μπορεί να είναι πιο ουσιαστική ενημέρωση. Δεν νομίζω ότι η ενημέρωση θα βγει εντελώς χαμένη, παρόλο που επειδή είναι ακριβή, το ξέρουμε, συρρυκνώνονται οι ενημερωτικές ομάδες σε πολλούς τομείς. Κατ' εμέ θα αλλάξει πολύ η πρωινάδικη ενημέρωση, ήδη είναι σαφείς οι αλλαγές. Γιατί έχουν αρχίσει ήδη να φαίνονται. Ναι, εκεί είναι πιο σαφείς οι αλλαγές. Δηλαδή θυμάμαι ότι ήμασταν πριν από 2 χρόνια οι μοναδικοί που υπήρχαμε και τώρα υπάρχουν κι άλλοι. Ναι, και το λοξοκοιτάνε προς την εκπομπή σας εδώ και λένε α, να ξεπατικώσουμε κάτι. Γιατί αυτό ο κόσμος είναι πολύ τιμητικό άμα συμβαίνει, ναι. Μακάρι. Κοίταξε να δεις, ποτέ δεν χάνει αυτό το είδος του προγράμματος.
γιατί, γιατί η πρωινάδικη ενημέρωση έτσι όπως είχε στηθεί το γκλάμουρ τέτοιες μέρες, άκουγες το Συνανάι και τα γλέντια και τα λες και τα αναπόκριες από νωρίς το πρωί. Δεν υπάρχει πια αυτή η αγορά. Και τα κέντρα είναι ακριβά και ο κόσμος δεν έχει να ξοδέψει. Τον πιάνει άγχος με τη χλειδί, γιατί δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Και δεν έχει και στο μυαλό του ότι αύριο μεθαύριο στη ζωή του θα μπορέσει να τη φτάσει. Mm-hmm. Αυτό είχε στηρίξει κάποτε η χλειδί. Ότι μπορεί τώρα να μην έχεις, αλλά με κάποιες έξυπνες κινήσεις ή με σκληρή δουλειά θα φτάσεις εδώ. Και θα έχεις αργότερα. Ναι, και να το 4x4 και να οι κάρτες και να το πλαστικό χρήμα. Τέρμα αυτά. Ξέρει ο κόσμος ότι δεν μπορεί να αποκτήσει. Άρα θέλει να ψυχαγωγηθεί με τρόπο που δεν του προκαλεί άγχος. Ούτε για το σήμερα ούτε για το αύριο. Και η πρωινή ζώνη που είχε διαμορφωθεί έτσι ώστε να στηρίξει την αγορά της ανάπτυξης και της χλειδής είναι η πρώτη που υφίσταται τις συνέπειες. Θα αλλάξει εκεί. Σταδιακά αυτό που βλέπουμε ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ με τα λίπης είναι η παραγωγή των σύριαλ. Mm-hmm. Όχι ότι τα 40, 50, 60 σύριαλ τη χρονιά ήταν όλα καλά. Βλέπαμε και πολύ πολτό. Όμως αλλά δημιουργούσαν σε μια σειρά θέσεων εργασίας, ασχολούσαν έναν κόσμο που εργαζόταν μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Πολύ σωστά, ήταν μια βιομηχανία και επίσης ήταν μια αγαπημένη ψυχαγωγία για το ελληνικό κοινό. Έβλεπε σύριαλ, κάποια τα απέρριπτε, κάποια κρατιόντουσαν. Έβλεπε σύριαλ. Τώρα τα έχουν αντικαταστήσει τα reality. Και δυστυχώς αυτή δεν είναι ψυχαγωγία που καλλιεργεί την ευχαρίστηση, είναι mm-hmm. τόσο στιγμιαίο και μαθαίνουμε στο να καταναλώνουμε ανθρώπους και συναισθήματα. Δεν θα έχει ένα τέλος αυτό ή είναι τόσο πλούσια η πηγή που μπορεί να βγαίνουν συνεχώς καινούρια? Μπορούν να βγαίνουν συνεχώς καινούρια και τρέμω στην ιδέα τι καινούριο μπορεί να έρθει από ξένα reality που έχω δει και έχω φρίξει ούτε η στιγμή της αλήθειας μπροστά τους. Έχω φρίξει πραγματικά χθες το βράδυ. Δεν σταματάει κάπου. Δεν φτάνει δηλαδή μια αντίδραση. Ένα φτάνει πια σε αυτό τον κανιβαλισμό. Είπες πριν από λίγο ότι καταναλώνονται άνθρωποι στις εκπομπές αυτές, τα reality αυτά. Δεν φτάνει κάποιο σημείο μιας αντίδρασης. Η μοναδική μας ελπίδα, μπορώ να σκεφτώ εγώ σε αυτόν τον τόπο, είναι ότι είμαστε μικρή αγορά. Έρχεται εύκολα ο κορεσμός του κοινού. Είναι κοντινά τα προβλήματα και το όχι πια μπορεί να φτάσει πιο γρήγορα. Γι' αυτό είδαμε και reality που στο εξωτερικό παίζονται χρόνια. Εδώ εξαντλήθηκαν στις 2-3 σεζόν. Μπορεί να συντηρηθούν τα talent show, γιατί είναι και μια ψευδέστηση γλεντιού. Mm-hmm. Τα show δηλαδή που λέγαμε, τα παλιά μπράβο, τσάο mm-hmm. και τέτοια, τα αντικαθιστούν τώρα και συμμετέχει και λίγο το κοινό με την ψηφοφορία, τα talent show. Αυτά μπορεί να συντηρηθούν. Τα άλλα όμως, που είναι πολύ, πολύ μεγάλος ο εξευτελισμός και είναι μικρός ο τόπος και ξέρει ο ένας τον άλλον, σκέφτομαι ότι εδώ δεν θα κρατήσουν για πολύ. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι η πρώτη δόση θα έρθει, θα έρθει. Γιατί είναι φτηνή τηλεόραση. Mm-hmm. Είναι πραγματικά φτηνή τηλεόραση. Να σε πάω και στα δελτία ειδήσεων. Να πάμε και στα. Τι αλλαγές θα έχουμε εκεί? Δεν θα έρθει κάτι άλλο? Θα έρθει κάτι άλλο. Γιατί και αυτό έχει κρατήσει πολύ. Νομίζω ότι μία στροφή σε μια πιο αυστηρή, σύντομη και μαζεμένη ενημέρωση δεν θα χαθεί ποτέ βέβαια σχολιασμός από την Ελλάδα, γιατί είναι, όπως ξέρεις, από τα καφενεία και είναι στο DNA μας σχεδόν. Θέλουμε και το show, θέλουμε. Όμως η ανάγκη για μια πιο σφαιρική ενημέρωση, σφιχτή και πιο πλούσια, έχει έρθει και επειδή είναι ακριβό προϊόν, νομίζω ότι το ξόδεμά της σε πράγματα που πια δεν τα πολύ καταναλώνει ο κόσμος, δεν θα κρατηθεί. Τα μονοθεματικά δελτία, ας πούμε, δεν νομίζω να έχουν πολύ ζωή ακόμα μπροστά τους. Θα χρειαστούν δελτία πιο πλούσια. Ήδη έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τις αλλαγές αυτές. Τα βλέπουμε, μας νοιάζει πολύ πράγμα. Τι γίνεται έξω, ξεκινώντας mm-hmm. από το μας νοιάζει πώς μας βλέπουν οι έξω, άρα αρχίζουμε και στρέφουμε το βλέμμα στο εξωτερικό. Για να τους βλέπουμε και εμείς μετά. Μας νοιάζει η κρίση έξω και τι μηνύματα στέλνει, άρα σιγά σιγά ανοίγεται. Και μην ξεχνάμε, είτε μας αρέσει, είτε το θέλουμε, είτε μπορούμε, είτε όχι, είμαστε πολίτες του κόσμου πια. Πολύ σε ευχαριστούμε, Πόπη Διαμαντάκου, που είσαι κοντά μας. Καλά Χριστούγεννα σου εύχομαι. Να είστε καλά και καλή χρονιά επίσης. Πάμε τώρα στο εξωτερικό δελτίο. Εμείς τα λέγαμε, να δούμε έξω τι γίνεται. Θα δούμε τους Αηβασίλειδες βεβαίως, διότι η δισογραφία των ημερών γύρω από αυτά τα θέματα στρέφεται. Καλή σου μέρα και πάλι, Ρίτσα. Καλημέρα λοιπόν, Πόπη. Θα δούμε έναν διαφορετικό Αηβασίλη. Ένας Αηβασίλης ο οποίος δεν ήταν ο παραδοσιακά καλός παππούς που μας φέρνει τα δώρα. Ήταν ένας ληστής ο οποίος μπήκε σε τράπεζα στο Τένεσι των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Νάσβιλ, και φορώντας την στολή του Άι Βασίλη πραγματοποίησε
πήρε χρήματα και μάλιστα λέγεται ότι όταν έβαζε τα χρήματα στο σάκο είπε ότι είναι για να πληρώσω τα εξωτικά, τα ξωτικά μου. Τώρα, στην Αυστραλία θα δούμε έναν πραγματικό Άι Βασίλη, έναν άνθρωπο καθημερινό της διπλανής πόρτας, ο οποίος όμως έδωσε για δεύτερη χρονιά όλη του την περιουσία, όλα όσα έβγαλε την νέα χρονιά αυτή, σε όσους πραγματικά το είχαν ανάγκη. Και τέλος πάμε σε έναν από τους πιο δημοφιλείς χριστουγεννιάτικους προορισμούς, που δεν είναι άλλος από την πρωτεύουσα της Γαλλίας. Πάμε να δούμε λοιπόν το χριστουγεννιάτικο Παρίσι με τα χιλιάδες, εκατομμύρια λαμπιόνια τα οποία υπάρχουν χριστουγεννιάτικα στα δέντρα των Ηλυσίων πεδίων. Πάρα πολύ ο κόσμος εκεί και τις επόμενες ώρες θα είναι ακόμη περισσότερος. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ρίτσα Καστάνη, και να επιστρέψουμε εμείς πίσω στα δικά μας για να δούμε τι γίνεται με το θέμα της νέας γρίπης. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Γεώργιο Πετρίκο, είναι καθηγητής παθολογίας λοιμόξεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλώς ήρθατε, κύριε Πετρίκο. Καλημέρα. Καλημέρα και στους τηλεθεατές. Έχουμε χάσει 59 συνανθρώπους μας από τη νέα γρίπη. Μάλιστα και τον Υπουργό Υγείας να λέει ότι αν είχαν εμβολιαστεί, όσοι επιβίωσαν μπορεί και να είχαν γλιτώσει, μπορεί να ζούσαν. Πράγματι, γι' αυτό έγινε αυτή η προσπάθεια να έχουμε γρήγορα το εμβόλιο. Η χώρα μας είχε την επάρκεια για εμβολιασμό και ενώ ανησυχούσαμε αν θα έχουμε το εμβόλιο, σήμερα το έχουμε και φοβόμαστε να το κάνουμε. Αυτό είναι μια, θα έλεγε κανένας, ένα παράδοξο και πραγματικά απορεί κανένας για αυτό το δισταγμό για το εμβόλιο, το οποίο έχει αποδειχθεί από εκατομμύρια εμβολιασμούς που έγιναν σε όλο τον κόσμο. Σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, τι γίνεται με τη δική μας? Δηλαδή, είμαστε περίπου τα ίδια. Άλλες χώρες έχουν καλύτερο ποσοστό εμβολιασμών, άλλες χειρότερο. Αλλά γενικώς ο κόσμος είναι επιφυλακτικός. Γενικώς, γιατί έχει επικρατήσει ένας τρόμος για το εμβόλιο, ο οποίος για μένα, που η ειδικότητά μου το απαιτεί να ενημερώνομαι, είναι αδικαιολόγητος. Πραγματικά τα μηνύματα τα οποία μας φτάνουν από το διαδίκτυο, από μέσα ενημέρωση πολλές φορές, αλλά και από είναι ότι το εμβόλιο αυτό είναι επικίνδυνο και ένα σωρό ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Η απάντησή σας ποια είναι που έχουν περάσει αρκετοί μήνες από η απάντησή μου είναι ότι δεν είναι αργά ακόμα να εμβολιαστούμε. Μπορεί να φτάσαμε στην κορύφωση της επιδημίας αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ξέρουμε τι προβλέπει το μέλλον. Δηλαδή, τώρα βρισκόμαστε στην κορύφωση του δεύτερου κύματος. Του δεύτερου κύματος. Που έχει πλήξει τη χώρα. Ακριβώς. Ήτανε όσο άγριο σε εισαγωγικά περιμένατε εξ αρχής, κύριε Πετρίκο, το κύμα? Όχι, ήτανε. Γιατί θυμόμαστε σενάρια πιο δύσκολα από αυτό που είδαμε σήμερα. Πάντοτε, γιατί είχαμε υπόψη μου τις προηγούμενες πανδημίες και έπρεπε να προετοιμαστούμε για το κακό σενάριο. Ευτυχώς δεν είχαμε το κακό σενάριο. Είχαμε ήπια την επιδημία. Είχαμε μικρότερο αριθμό θανάτων. Πάντως είναι θάνατοι και 59 και δεν πρέπει να το αγνοούμε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πτώση του επιδημικού κύματος. Πόσο καιρό θα κρατήσει αυτή η φάση, πότε θα ξαναρχίσει, πότε θα το ξαναδούμε? Κοιτάξτε, να δείτε, φαίνεται τώρα κλείσαν τα σχολεία, έτσι μειώνονται και τα κρούσματα στους νέους. Φαίνεται ένα ποσοστό των νέων το έχουν περάσει, έχουν δημιουργήσει ανοσία. Και θα έχουμε τώρα περισσότερα κρούσματα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Και εκεί είναι το πιο επικίνδυνο, γιατί εκεί θα έχουμε και περισσότερα σοβαρά περιστατικά και ίσως και περισσότερους θανάτους στις ηλικίες αυτές. Το κύμα αναμένεται. Όταν λέτε για μεγαλύτερους σε ηλικία, γιατί για ποιες ηλικίες? Εννοούμε άνω των 25 άτομα, τα οποία δεν είναι σε σχολεία, άτομα τα οποία δεν έχουν αποκτήσει ανοσία είτε με φυσική νόσηση είτε με τον εμβολιασμό. Άρα λοιπόν τώρα άτομα, η επικίνδυνη ομάδα ηλικιακά είναι οι 25 κάπως, άνω. Ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό πρέπει όλοι να εμβολιαστούν και ιδίως τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Ποια είναι η δύσκολη χρονική περίοδος? Η δύσκολη περίοδος είναι μετά τις γιορτές. Θα ξεκινήσει από τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου. Από το Γενάρη Φεβρουάριο, τότε που θα έχουμε το αναμενόμενο τρίτο κύμα, που μπορεί να είναι μεγάλο, μπορεί να είναι μικρό, κανείς δεν το ξέρει. Και θα κρατήσει μέχρι? Συνήθως αυτά πάνε μέχρι το Μάρτιο, Απρίλιο. Μάλιστα. Ό, μέχρι να ανοίξει ο καιρός δηλαδή. Πάλι μέχρι να ανοίξει ο καιρός πάλι και να βγαίνουμε έξω. Να φεύγουμε ο ένας κοντά από τον άλλον. Άρα λοιπόν δεν είναι αργά για το εμβόλιο για όσους έχουν. Κάποιος που έχει νοσήσει, κάποιος που νοσεί, για πόσο διάστημα μετά τα συμπτώματα, τα έντονα που θα παρουσιάσει, μπορεί να μεταδίδει τον ιό? Λέμε για μια εβδομάδα με 10 μέρες για τα παιδιά. Γι' αυτό όποιος έχει. Αλλάζει αυτό το διάστημα. Συγγνώμη. Για τους ενήλικες αλλάζει το διάστημα. Είναι λίγο μικρότερο. Στα παιδιά είναι κάπως μεγαλύτερο. Μάλιστα. Κύριε Πετρίκο, σας ευχαριστήσω πολύ. Και το μήνυμα είναι εμβολιαστείτε. Συνεχίζεται ο εμβολιασμός τόσο ή άλλως. Απλά δεν σπέβδει κανείς να κάνει το εμβόλιο. Δεν είναι αργά όμως. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ λοιπόν που είσαστε κοντά μας. Χρόνια σας πολλά. Πάμε εμείς στο σημείο αυτό σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό.
Να σας θυμίσουμε τον τρόπο επικοινωνίας, σίγμα ταφ στο κινητό, αφήστε ένα κενό, συμπληρώστε το σχόλιο, την παρατήρησή σας, αυτό που βλέπετε να συμβαίνει γύρω σας, στο 54160, το περιμένουμε για να το διαβάσουμε εδώ στο λάπτοπ της εκπομπής, μετά τις διαφημίσεις πάλι εδώ. Στα πρόσωπα και στα γεγονότα την Κυριακή στις 12.30 το μεσημέρι. Χριστουγεννιάτικο jackpot στο Τζόκερ. 6 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ. Η ζωή αλλιώς. Με το ημερολόγιο του αξέχαστου Ευγένιου Σπαθάρη. Κάθε μήνας και μία αυθεντική χαρτονένια φιγούρα για να φτιάξετε μόνοι σας ένα πλήρες θέατρο σκιών. Εκτάκτως αυτή την 5η στα Νέα Σαββατοκύριακο. Και πάλι κοντά σας, ένα σπίτι στην Κόρινθο, κάει και ολοσχερός, μάλλον από χριστουγεννιάτικα λαμπάκια. Γιάννη Στεφανή, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα από την Κόρινθο. Εχθές το πρωί, 7 η ώρα, ένα διόφορο σπίτι κάει και ολοσχερός. Η αιτία της φωτιάς, όπως λένε και από τη μεριά της περιοχής, είναι τα λαμπιόνια που στολίζαν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το σπίτι, μέσα και την ώρα που πήρε φωτιά, μέσα στο σπίτι ήταν η μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά της. Βγήκανε έξω από θαύμα και τους βοηθήσει με τη βοήθεια. Και την ώρα είχε λαϊκή αγορά στην περιοχή του Φοινικισμού στην Κόρινθο. Βγήκαν οι άνθρωποι της λαϊκής, βοηθήσανε, πετάκαν κουβάδες με νερό, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Μπήκε η πυροσβεστική με 4 οχήματα και 8 άντρες. Δεν κατάφερε πάντως να σώσει. Και το σπίτι κάει και ολοσχερός. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Στεφανή. Χρόνια πολλά και καλά και σε σένα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Γιώργο το Μαρινόπουλο για να δούμε τι γίνεται με την παθολογική κλινική του νοσοκομείου του Πύργου που θα μείνει κλειστή αύριο και μεθαύριο, Γιώργο. Σωστά, κλειστή λοιπόν αύριο και μεθαύριο η παθολογική κλινική του νοσοκομείου του Πύργου και η μη λειτουργία της λόγω της έλλειψης ειδικευμένου παθολόγου και της μη δυνατότητας πλήρους κλήρωσης των εφημεριών από το υπάρχον δημόσιο δεν είναι ένα θέμα σημερινό πόπι, αλλά ένα θέμα που χρονίζει και έχουμε σήμερα ρεπορτάζ και κατά το παρελθόν. Χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί κατάλληλη λύση, με αποτέλεσμα 12 ημέρες το μήνα η παθολογική κλινική να είναι κλειστή, αλλά και τα επίγοντα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας να μην εισάγονται στο νοσοκομείο, αλλά να διακομίζονται αλλού. Με τα όσα αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους κινδύνους που ολοχεύουν για την υγεία των ασθενών, αλλά και την ταλαιπωρία των ασθενών και των συγγενών τους. Τώρα, αύριο και μεθαύριο, πώς θα εξυπηρετούνται τα επίγοντα? Αύριο και μεθαύριο τα επίγοντα θα εξυπηρετούνται κατά πάσα πιθανότητα όπως θα γίνει από το νοσοκομείο της Αμαλιάδας και το νοσοκομείο των Κρεσθένων. Και κλείνοντας, πρέπει να σου πω ότι με γιατρούς του νοσοκομείου που συνομίλησα μου εξέφρασαν την απορία πώς γίνεται όταν υπάρχουν τουλάχιστον 12 παθολόγοι του ΕΣΥ στο νομό Ηλίας να μην μπορεί να λειτουργήσει η παθολογική κλινική του μεγαλύτερου νοσοκομείου του νομού. Ένα θέμα που χρήζει περαιτέρω διερεύνηση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Καλημέρα. Ερχόμαστε τώρα εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Στο τραπέζι κοντά μας ο κύριος Τεύκρος Μιχαηλίδης. Είναι μαθηματικός συγγραφέας. Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Χρόνια σας πολλά. Καλώς ήρθατε. Πολλά για να καλά. Δούμε μαζί τον Αχμές, γιος του Φεγγαριού, τίτλος του καινούργιου σας βιβλίου. Ναι. Ένα βιβλίο που στηρίζεται στα μαθηματικά. Ένα μαθηματικό μυθιστόρημα. Πώς θα το πω σωστά? Ίσως μαθηματικό μυθιστόρημα, αφήγηση με θέματα μαθηματικά. Είναι η ιστορία ενός γραφέα που έζησε στην Αίγυπτο γύρω στο 1500 π.Χ. από τον οποίο γνωρίζουμε μόνο το όνομά του, την περίοδο που έζησε, γιατί αυτήν αναφέρει στον πάπυρό του, και τα 84 λυμένα προβλήματα που περιείχε ο πάπυρος. Είναι λοιπόν κατά κάποιο τρόπο το πρώτο ενυπόγραφο βιβλίο στην ιστορία των μαθηματικών. Αυτό που εγώ επιχείρησα να κάνω είναι, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της εποχής, να φτιάξω μια τελείως φανταστική βιογραφία αυτού του Αχμές. Και τι προκύπτει για τον αναγνώστη? Πώς κερδίζει ο αναγνώστης, τι κερδίζει, σε ποια επίπεδα δηλαδή, εκτός βεβαίως από τη χαρά του να διαβάσει ένα λογοτεχνικό έργο? Ταξιδεύει στην Αίγυπτο
500 π.Χ. Ζει τις σύντριγγες στο παλάτι, την καθημερινή ζωή. Πίνει, όπως λέω, μαύρη μπύρα της χώρας του Κούς και ξανθιά μπύρα της κάτω Αιγύπτου. Τρώει τα φαγητά που τρώγανε οι Αιγύπτιοι εκείνη την εποχή. Ζει μια ζωή ενός κανονικού ανθρώπου της Αιγύπτου εκείνης της εποχής. Πάντως τα τελευταία χρόνια, κύριε Μιχαηλίδη, είναι σχεδόν μόδα, δεν ξέρω, είναι λίγο άγρια η έκφραση, αλλά θα τη χρησιμοποιήσω, να μπαίνουν τα μαθηματικά στη λογοτεχνία. Πώς έγινε αυτό και πώς κέρδισαν τον κόσμο? Έχω την εντύπωση ότι το κοινό διψούσε για μια λογοτεχνία που να, χωρίς να πάβει να είναι μύθος, χωρίς να πάθει να είναι μυθοπλασία, να αγγίζει πιο πολύ τον ορθολογισμό. Ευτυχήσαμε να έχουμε εξαιρετικά βιβλία στα τέλη του περασμένου αιώνα, τα βιβλία του Ντενί Γκέτζ, του Απόστολου Δοξιάδη, του Κάρλο Φραμπέτη, που δημιούργησαν το κοινό τους. Ένα κοινό, ξαναλέω, που θέλει να διαβάσει, θέλει το παραμύθι, θέλει το μύθο, αλλά τον θέλει να στρέφεται ίσως γύρω από θέματα που συνειδητοποιεί σιγά σιγά ότι είναι όλο και πιο κοντά στη ζωή μας, όπως είναι τα μαθηματικά. Τώρα, για κάποιον που τα μαθηματικά, τι είναι, από γυναίκες περισσότερο, έτσι, μπορεί της θεωρητικής κατεύθυνσης και όχι της μαθηματικής. Το φοβίζει τον αναγνώστη λίγο η ετικέτα αυτή? Γενικά έχω την εντύπωση ότι η λέξη μαθηματικά είναι λιγουλάκι μπαμπούλας, λειτουργεί λιγουλάκι ως μπαμπούλας, αλλά αυτό ξεπερνιέται εύκολα. Οι επιτυχίες όλων αυτών των βιβλίων για τα οποία σας μίλησα δείχνουν ότι το κοινό ξεπερνάει αυτόν τον φόβο που καμιά φορά είναι κληρονομημένος, επίκτητος. Φταίμε κι εμείς οι μαθηματικοί, ιδίως στο σχολείο όταν δίνουμε στα παιδιά ένα μέρος αυτού του τρόμου που καμιά φορά, να το πούμε αλήθεια, το κουβαλάμε εμείς μέσα μας. Αλλά είναι τελείως πλαστό. Τα μαθηματικά σαν έκφραση του πολιτισμού, σαν έκφραση της ζωής, είναι το ίδιο δύσκολα ή το ίδιο μη δύσκολα με τα νομικά ή την ιατρική. Πώς αποφασίσατε να ξεκινήσετε να γράφετε? Ήθελα να ταξιδέψω. Γράφω για να μου δίνεται η ευκαιρία να ταξιδέψω. Να ταξιδέψω στο χρόνο και να ταξιδέψω και στο χώρο. Γράφατε πάντα για σας πριν αποφασίσετε να εκδώσετε και κάτι? Ή ξαφνικά αρχίσατε? Όχι, δεν ήταν ξαφνικό. Έγραφα πάντα μικροπράγματα. Κυρίως λένε οι φίλοι μου ότι με θυμούνται πάντα να αφηγούμε ιστορίες που έφτιαχνα εκείνη τη στιγμή, σχετικά με κόσμους, ταξίδια, ανθρώπους. Πάντα υπήρχαν μέσα και τα μαθηματικά. Ξεκίνησα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 με μεταφράσεις τέτοιων βιβλίων και κάποια στιγμή νομίζω ότι μου ήρθε η διάθεση να γράψω κάτι δικό μου. Θα σας ευχαριστήσω εγώ που ήσασταν κοντά μας, κύριε Μιχαηλίδη. Χάρηκα πραγματικά πολύ που σας γνώρισα και από κοντά. Καλό τάξιδο και το καινούριο το βιβλίο. Σας και καλές επιτυχίες πάντα. Να είστε καλά. Με την ησυχία σας. Πάμε εμείς να δούμε τι γίνεται στο εξωτερικό δελτίο, στο αεροπλάνο αυτό το οποίο είχε κοπεί στα δύο, Ρίτσα Καστάνη. Πάμε να δούμε λοιπόν τις εικόνες για το ατύχημα που είχαμε χθες στην Τζαμάικα. Πρόκειται για το αεροπλάνο των Αμερικανικών αερογραμμών, το Boeing, το οποίο είχε φύγει από το Μαϊάμι με πάνω από 150 επιβαίνοντες και είχε προορισμό την Τζαμάικα. Όμως έχασε τον έλεγχο ο πιλότος κατά τη διάρκεια της προσγείωσης, στον διάδρομο της προσγείωσης, με αποτέλεσμα να βγει έξω και να κοπεί, το βλέπουμε εδώ στα δύο, και όμως είχαμε 40 τραυματίες, οι 4 σοβαρά, δεν θρηνήσαμε νεκρούς. Πάμε τώρα στο Πακιστάν, εκεί όπου, Πόπη, πριν από λίγο είχαμε την επίθεση αυτοκτονίας, τουλάχιστον 4 οι νεκροί στην πόλη Πεσαβάρ, στα βορειοδυτικά, και από εκεί είναι και οι εικόνες που παρακολουθούμε. Μάλιστα. Εικόνες λοιπόν που μας στέλνουν οι δορυφόροι πριν από λίγο από το Πακιστάν, από τις διαδηλώσεις αυτές, συγκρούσεις αυτές. Ρίτσα Καστάνη, θα σε ευχαριστήσουμε. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 54160. Παραμονές Χριστουγέννων, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα γιορτάζουν οι Ευγενίες, αύριο γιορτάζει ο Χρήστος, η Χριστίνα, μεγάλη γιορτή βεβαίως. Κύριε Καντερέ, η Χρυσούλα και όχι μόνο. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Ο κύριος Καντερές και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μετεωρολόγος, τι μας κάνετε, τι καιρό θα έχουμε? Κοιτάξτε, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός όπως ξέρετε. Αυτές οι θερμοκρασίες που έχουμε θυμίζουν μάλλον τέλη Απριλίου και αρχές Μαΐου. Είναι φυσιολογικό, κύριε Καντερέ? Δεν θα λέγω ότι είναι φυσιολογικό, δεν είναι και απίθανο. Όμως οι θερμοκρασίες είναι 3 και 6 βαθμούς τουλάχιστον πάνω από τις κανονικές τιμές. Και η σημερινή ημέρα, βέβαια, που είναι μια ημέρα εξόδου, αλλά και η αυριανή ημέρα τα Χριστούγεννα δίνουν πάρα πολύ καιρό. Τι θερμοκρασία έχουμε σήμερα? Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18-18.
βαθμούς. 19 και 20 βαθμούς Χριστουγεννιάτικα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε τόσο ψηλές θερμοκρασίες? Θα σας δείξω ένα πίνακα στο τέλος που έχω τη συγκεκριμένη μέρα των Χριστουγέννων για τα τελευταία 15 χρόνια. Και μια τέτοια ανάλογη περίπτωση είχαμε το 1995. Αλλά ας πούμε παλιά, όμως, πίσω πάει. Ναι, ας πούμε όμως λίγο την εξέλιξη του καιρού, γιατί καθημερινά βέβαια δεν μπορώ να μην παρακολουθώ τον καιρό, έχω τη δυνατότητα να βλέπω τις μετεωρολογικές. Επειδή δεν μπορώ να τα καταλάβω πολύ καλά, μπορείτε να μας δώσετε έτσι θερμοκρασίες Χριστουγέννων της εποχής? Θα σας πω, κοιτάξτε, βέβαια ο πίνακας δεν είναι πολύ έτσι καλός, αλλά για πέρυσι, Φερρυππίν, για πέρυσι, Χριστούγεννα είχαμε 9 βαθμούς μόνο στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη γύρω στους 6 βαθμούς. Και την επομένη από τις 26 του μήνα άρχισε μια επιδείνωση του καιρού με βροχές, χιόνια, χαμηλές θερμοκρασίες. Τα πιο καλά Χριστούγεννα από πλευράς θερμοκρασίας ήταν το 1995, όπου η θερμοκρασία έφτασε στους 19 βαθμούς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα στο Άργο, στην Αγίαλο και στο Λεωνίδη είχε φτάσει στους 22 βαθμούς. Κάτι ανάλογο δηλαδή θα έχουμε και αύριο, καθώς και οι νότιες περιοχές θερμοκρασία θα φτάσουν 20 με 21 βαθμούς. Παρατηρούμε, εν πάση περιπτώσει, ότι αρκετές περιπτώσεις, άλλες, έτσι, μια άλλη περίπτωση καλή με θερμοκρασίες χαμηλές, είχαμε το 1995, το 2005, συγγνώμη, οπότε είχε προηγηθεί μια πολική εβδομάδα με πάρα πολλές χαμηλές θερμοκρασίες και τα Χριστούγεννα ήταν ένας ήλιος με δόντια, που λένε και χαμηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, υπήρχαν όμως και κάποιες περιπτώσεις κακοκαιρίας. Πάμε τώρα να δούμε εμείς μια κάρτα με τον καιρό των Χριστουγέννων σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Την αυριανή μέρα ουσιαστικά, κύριε Καντερέστα, ναι. Η Ιωάννινα, θα έχουμε 11 με 12 βαθμούς αύριο, μεθαύριο 8 με 13 βαθμούς, Ελάτη 8 με 9 βαθμούς τα Χριστούγεννα αύριο, 4 με 9 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο το Σάββατο, ίσως το πιο χαμηλή θερμοκρασία μέχρι στιγμής στην κάρτα μας. Στην Καρδίτσα 8 με 14 αύριο, θα ανέβει λίγο παραπάνω το Σάββατο, 9 με 16. Στην Έδεσα 8 με 10 βαθμούς το θερμόμετρο, θα ανέβει όμως λίγο παραπάνω μέχρι τους 15 βαθμούς το Σάββατο, αρκετά 5 βαθμούς, είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Μέχρι τους 14 βαθμούς το θερμόμετρο αύριο, μέχρι 16 το Σάββατο. Στην Αλεξανδρούπολη 10 με 15 τα Χριστούγεννα, 10 με 15 ακριβώς η θερμοκρασία και το Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη. Πάμε τώρα Ορεστιάδα. Μέχρι 15 βαθμούς τα Χριστούγεννα η θερμοκρασία, θα ανέβει πιο πολύ στους 18 βαθμούς το Σάββατο. Στην Αράχοβα 11 με 13 βαθμούς, 9 με 11 το Σάββατο. Με ζέστη θα κάνουν χιόνι όσοι ανέβουν στο χιονοδρομικό. Σκι, με συγχωρείτε, όσοι ανέβουν στο χιονοδρομικό. Είναι ανοιχτός ο Παρνασσός, δεν είναι? Τα χιόνια θα παραμείνουν. Στη Χαλκίδα 13 με 17 βαθμούς τα Χριστούγεννα, 13 με 19 βαθμούς το Σάββατο. Στη Μυτιλίνη 16 με 17, 16 με 19 το Σάββατο. Κεφαλονιά 16-17, 12 με 16 θα κοιμαθεί η θερμοκρασία το Σάββατο. Και στη Δημητσάνα 9 με 12, 7 με 10 βαθμούς βλέπουμε το Σάββατο. Πάμε και στην τρίτη κάρτα να δούμε και άλλες ελληνικές πόλεις. Στην Καλαμάτα τα Χριστούγεννα θα τα περάσουν με 18 βαθμούς Κελσίου στο θερμόμετρο, πιο καλή θερμοκρασία μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο. Στη Σύρο μέχρι 17 βαθμούς το θερμόμετρο, ακόμη ψηλότερα το Σάββατο στους 19 βαθμούς. Στη Ρόδο επίσης υψηλές θερμοκρασίες, 15 με 17 τα Χριστούγεννα, 16 με 19 το Σάββατο, μέχρι 20 βαθμούς στο Ηράκλειο και κοντά, πιο πάνω, 23 βαθμούς στο Ηράκλειο το Σάββατο, 20 βαθμούς στα Χανιά. Αλλά η Κρήτη και η Ρόδος είναι γνωστό ότι έχει πολύ καλές θερμοκρασίες. Ακριβώς, επειδή θα έχει νοτιάδες, υπάρχει δυνατότητα να, και μάλιστα στα βόρεια της Κρήτης να έχουμε τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι λοιπόν θα συνεχιστεί ο καιρός και ανήμερα τα Χριστούγεννα και θα έλεγα και το Σάββατο θα είναι γενικά στις περισσότερες περιοχές τουλάχιστον καλός ο καιρός. Θα αρχίσει όμως περίπου από το Σάββατο το απόγευμα και από τα δυτικά να συννεφιάζει, να βρέχει, να εκδηλώνονται καταιγίδες και αυτά τα φαινόμενα στη διάρκεια της Κυριακής να επεκτείνονται σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε την Κυριακή θα έλεγα θα έχουμε μια ημέρα βροχερή, με βροχές, με τοπικές καταιγίδες που κατόπιν θα είναι και ισχυρές, με χιόνια στις ορεινές περιοχές και να αρχίσει να μπαίνουν και οι βοριάδες και να πέφτει και η θερμοκρασία. Την Κυριακή λοιπόν, επιστροφή για κάποιους. Θέλει κάποια προσοχή. Θέλει προσοχή για όσους θέλει κάποια προσοχή, θα έλεγα, για την υπηρετική Ελλάδα. Οι περιοχές που θα έχουν περισσότερες θα είναι η Δυτική Ελλάδα, η Βόρεια Ελλάδα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Mm-hmm. Θα έχουμε και στα πελάγια έντονους ανέμους, θα έχουμε αποχωρηθεί. Ανέμους, κοιτάξτε, βασικά θα παίξει γύρω το επτάρι. Ίσως και πιθανόν λίγο στο Ιόνιο να παίξει ένα 8, αλλά δεν θα δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει εμπόδιο. Απλώς κάποια προσοχή σε όσους επιστρέφουν την Κυριακή στην υπηρετική χώρα να προσέχουν όπου θα υπάρχει έντονη βροχόπτωση. Τη Δευτέρα έτσι ξεκινάει ο καιρός, αλλά θα αρχίσει να βελτιώνεται από τη Δυτική Ελλάδα καθώς θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι. Θα πέσει βέβαια, θα είναι μια αρκετά ψυχρή ημέρα η Δευτέρα και τα φαινόμενα μέχρι το βράδυ θα έλεγα θα σταματήσουν. Έτσι ώστε να πάμε μια Τρίτη που θα έχει ήλιο με δόντια, αρκετό κρύο, αρνητικές θερμοκρασίες στην Κεντρική και στην Βόρεια Ελλάδα, μια ψυχρή ημέρα παρόλη τη λιακάδα που θα έχει. Και από την Τετάρτη αρχίζει να βελτιώνεται ο καιρός, να αρχίζει να ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία για να πάμε να φύγει αυτό το 2009 και να έρθει το 2010 με καλό.
Με καλές καιρικές συνθήκες λοιπόν, δηλαδή, έρχεται και η πρωτοχρονιά. Και την πρωτοχρονιά καλοκαιρό, και η πρωτοχρονιά, ίδιο των Χριστουγέννων να υποθέσουμε. Περίπου, μάλλον λίγο πιο μικρές η θερμοκρασία, θα μπουν πάλι οι νοτιάδες, θα ανέβει η θερμοκρασία, θα είναι πάλι υψηλή για την εποχή, θα είναι καλές οι καιρικές συνθήκες, δεν θα έχουμε και πάλι χιόνια για να υπάρχουν προβλήματα και αυτές τις μέρες. Πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες για όσους προβλέπουν να φύγουν και την πρωτοχρονιά. Μάλιστα. Και δείχνει ο καιρός, έτσι αν κάνοντας μια μακρά έτσι πρόγνωση, λίγο παρακινδυνευμένη, να θα την πω όμως. Με την όποια επιφύλαξη τέλος πάντων. Με την όποια επιφύλαξη. Δείχνει ότι από την Κυριακή προς την Δευτέρα να αρχίσει να ξαναχαλάει ο καιρός, μπαίνοντας πλέον στο Γενάρη μέσα, και μάλλον γύρω στα φώτα να χαλάει καλά ο καιρός. Και να χαλάει καλά όταν λέτε τι, θερμοκρασία, πτώση και... Και πτώση και λέμε και για χιόνια θα δούμε. Αλλά δείχνει όμως ότι αν έρθει... Δώστε μια γεύση. Στα φώτα λοιπόν τι να περιμένουμε ότι θα... Εντάξει, είναι πολύ μακριά, μην το παρακινδυνεύσω γιατί δεν είμαι... Μπορεί χιόνια και... δηλαδή και σε χαμηλές, σε χαμηλά υπτώματα. Εάν αυτό το οποίο θα υπάρχει... Να υπάρχει στην κεντρική Ευρώπη κατέβει χαμηλά, πράγματι θα έχουμε και σε χαμηλότερες περιοχές, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι όμως μια πολύ μακρά προοπτική, δεν θέλω έτσι να ληφθεί 100%. Εντάξει, δείχνει όμως με αυτή την εικόνα που δείχνουν οι χάρτες ότι πιθανόν εκεί γύρω στα φώτα να έχουμε έτσι μια. Θα μας αγγίξει μια, τελικά το κύμα. Μια επιδείνωση καλή του καιρού. Μάλιστα. Αλλά το γεγονός είναι ότι και τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι με πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες και έτσι δίνεται δυνατότητα στον κόσμο αλλά και στην αγορά να λειτουργήσουν πάρα πολύ καλά. Με τα χιονοδρομικά κέντρα που έχουν κάποιο χιόνι, ναι. Θα το διατηρήσουν όσοι επιλέξουν δηλαδή ορεινή τοποθεσία. Όσοι προβλέπουν, όσοι έχουν προγραμματίσει να πάνε σε όλα τα ορεινά κέντρα, νομίζω ότι θα περάσουν και καλά διότι και το χιόνι θα παραμείνει. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί να μην προβλέπετε άλλη χιονόπτωση Σαββατό προς την Κυριακή. Με εκείνη την, επειδή είναι την αλλαγή του καιρού, θα έχουμε ξανά χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές. Αλλά αυτό το οποίο υπάρχει, δεν νομίζω ότι θα δοθεί η ευκαιρία, άλλωστε είναι χαμηλές θερμοκρασίες επάνω στα βουνά, για να λιώσει. Και είναι μια καλή ευκαιρία για έξοδο και στα ορεινά και στα χιονοδρομικά κέντρα. Και μας λέτε από τα φώτα και μετά, μάλλον όλα δείχνουν αυτό ότι έρχεται χιονιάς. Αυτό θα μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε, αλλά έτσι μια ένδειξη είναι ότι μπαίνοντας ο χρόνος στις πρώτες ημέρες μετά ίσως έχουμε την πρώτη αλλαγή του καιρού του 2010, την σοβαρή επιδείνωση του καιρού. Γιατί μέχρι τώρα, κύριε Καντέρε, δεν νομίζω ότι κατάλαβε κανείς χειμώνα. Όχι, μέχρι